παλιά, παλιά κοπέλια. Τον Άγιο Βασίλειο που το έθιμο του λέει ότι στην πίτα
πρέπει πάντα να έχουμε το φλουρί και το φλουρί, όπως μας έλεγε πάλι ο αείμνησος ο Σκουλούδης, προήρθε από ένα μύθο, δεν ξέρω αν πρέπει να το υποχωρείτε ο κύριος Καμιλάκης. Ο κύριος Καμιλάκης. Παράδοση. Η οποία λέει ότι μέσα στη Βασιλόπιτα βάζαν το φλουρί ο άρχοντας, διότι έπρεπε να επιστρέψει το χρυσό το οποίο είχε ζητήσει από τους υπηκόους του και το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε για να αγοράσουν αυτά που ήθελαν για να τα δώσουν στον άρχοντα. Έτσι κι εμείς λοιπόν θα κόψουμε την Άγια Παχιά και η πίτα μας, θα μοιραστεί σε όλους το κομμάτι. Το φλουρί είναι προσφορά του χορηγού μας, της εταιρείας της δικιά μας, ναι πρέπει να τη λέμε δικιά μας εταιρεία, γιατί να πούμε ότι η ΑΝΕΚ ξεκίνησε από τα χωριά μας, από το Σέλινο και από την Κίσαμο. Για όποιους δεν γνωρίζουν το λέμε αυτό. Ξεκίνησε με τον αείμνηστο τον Ειρηναίο, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή των σελινιωτών της Αμητών και η εταιρεία αυτή έφτασε σήμερα να είναι εκεί όπου είναι. Βέβαια και εμείς δεν ξεχνάμε την εταιρεία και η εταιρεία δεν ξεχνάει μας. Μεγάλος χορηγός σήμερα στην συναιστίασή μας η ΑΝΕΚ Line και η Blue Star Ferries, η οποία προσφέρει το δώρο στο φλουρί, το οποίο είναι δύο εισιτήρια πήγαινε έλα στην πατρίδα μας. Καλή επιτυχία σε όποιον το κερδίσει. Και να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι στο Χριστό, στην Παναγία, στον Άγιο Βασίλειο, τη μνήμη το οποίο εορτάζομαι σήμερα. Το δεύτερο κομμάτι στο Σύλλογο, στον Πρόεδρο του Συλλόγου Κατανιωτών, την τιμή την οποία έχω να τον εκπροσωπώ σήμερα εδώ πέρα. Τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, η κυρία Σολανάκη, η Δελή. Καλή χρονιά σε όλους. Η κυρία Μαρκουλάκη Μαρία. Ο κύριος Καθρινάκης ο Ευτύχιος. Ο νεότερος πρέπει να πούμε, ανιψιός του Καθρινάκη, το οποίο γνωρίζομαι στο σύλλογο, τον Ευτύχη, και ο οποίος εξελίσσεται στα χνάρια του θείου του. Η κυρία Γκούσια η Κατερίνα.